Μία θέση ανάμεσα σε δεκάδες πρωτεύουσες χωρών, οι οποίες θα είναι υποψήφιες για να πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις διεθνούς απήχησης στην Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού «Δρόμοι του Μεταξιού», διεκδικεί η Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για μία πολυετή πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην αναβίωση του θρηλυκού αυτού δρόμου που συνέδεε την Ανατολή με τη Δύση και την προβολή της ιδιαίτερης αυτής πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των προορισμών του δρόμου του Μεταξιού. Μια πρωτοβουλία η οποία είχε μέχρι σήμερα ιδιαίτερη απήχηση στο ασιατικό τμήμα του, ενώ σε σχετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό στο Σουφλί κατόπιν σχετικών ενεργειών του Συλλόγου Βιοτεχνών Σουφλίου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας συζητήθηκε η δυνατότητα επέκτασής του στο δυτικό ευρωπαϊκό τμήμα αυτού. Στην αντιπεριφέρεια Εύρου έγινε συνάντηση για να παρουσιαστεί όλη αυτή η προσπάθεια, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι να συντονίσουν τις δράσεις και τις ενέργειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε όλοι συμφώνησαν πως πρόκειται για ένα εγχείρημα που πρέπει να στηριχθεί και να κερδιθεί. Το συντονισμό για τη διεκδίκηση του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου για τους δυτικούς δρόμους του Μεταξιού με διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη και παράλληλες εκδηλώσεις στην πόλη του Μεταξιού στο Σουφλί. Να πω ότι ήταν μια πολύ θετική συνάντηση από όλους τους παρευρισκόμενους και υπάρχει θετική και σύμφωνη γνώμη όλων να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε στην Αλεξανδρούπολη αυτή την εμβληματική και παγκοσμίου ενδιαφέροντος διοργάνωση σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Το τουριστικό προϊόν της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει αυτούς τους πόρους, οι οποίοι είναι μοναδικοί και στην Ελλάδα αλλά και ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελούν ένα σημείο αναφοράς το οποίο πρέπει να αναδειχθεί και να γίνει τουριστικό προϊόν. Πρέπει και η τοπική κοινωνία, οι επαγγελματίες, μαζί με εμάς την αυτοδιοίκηση, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να προσελκύσουμε και να κάνουμε πολύ ελκυστικό αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε. Πάνω σε αυτό λοιπόν, θεωρούμε ότι αυτοί οι 50 με 80 αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκαθαρισμένο προσκεκλημένοι του παγκόσμιου τουριστικού γίγνεσθε, θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές μας στον υπόλοιπο κόσμο και θα προσδώσουν στην περιοχή ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Εγχείρημα δημιουργήθηκε όταν η Χρυσαλίδα, ο Σύλλογος Χρυσαλίδα του Δήμου Σουφλίου, προσκάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού στο Σουφλί και ένα μέρος του παρευρισκόταν, οι Έλληνας παρευρισκόταν σε αυτήν την ημερίδα και εκεί γεννήθηκε η ιδέα να γίνει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο τουρισμού σε μία πρωτεύουσα μιας πόλης της Ελλάδος. Είχε προταθεί στην Αθήνα, το απέρριψαν, η Θεσσαλονίκη ήταν η πρόταση, αλλά μετά από αιμονή και επιμονή της περιφέρειας και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και του Αντιπεριφερειάρχη του δικό μας, τελικά έγινε δεκτή εισήγηση να γίνει το συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Όταν ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού κάνει ένα συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη με 50-100 ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πάντα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, καταλαβαίνετε ότι θα είναι τεράστια προβολή για τη Θράκη, για τον ομό Εύρου και ιδιαίτερως για το Σουφλί, γιατί μεγάλη βαρύτητα δίνεται στο Μετάξι. Είναι ο δυτικός δρόμος του Μεταξιού. Άλλωστε, ο δρόμος του Μεταξιού ήταν ένα δίκτυο εμπορικών διαδρομών τόσο θαλάσσιο όσο και χερσαίο με τη Βόρεια Ελλάδα να αποτελεί κομβικό σημείο του. Το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη είναι στη λίστα των υποψήφιων πόλεων ανάμεσα σε σχεδόν 80 άλλες πόλεις πρωτεύουσες χωρών, από τις οποίες θα επιλεχτούν δύο σε όλη την Ευρώπη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι εξαιρετικά πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μία εκδήλωση η οποία πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο μας. Να προβάλλουμε όχι μόνο τις ομορφιές της περιοχής και τα αξιοθέατα, αλλά και τα προϊόντα και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν ακριβώς τη γεωγραφική δυνατότητα που έχουμε. Οι δρόμοι του Μεταξιού ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει να υλοποιείται από την Ομαρχία Εύρου. Όπως βλέπετε όμως, η διοίκηση έχει συνέχεια. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να εξετάζουμε την υλοποίηση του πρώτου διεθνούς εργαστηρίου για τους δυτικούς δρόμους του Μεταξιού, το οποίο επιλέχθηκε να γίνει στην Ελλάδα. Υπήρχαν υποψηφιότητες από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά
μετά από μεγάλη προσπάθεια φαίνεται ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσουν αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Θέλω να σταθώ στο εξής, ότι φαίνεται ότι η υποψηφιότητά μας βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες στις 26 και 27 Απριλίου εδώ στην Αλεξανδρούπολη να φιλοξενήσουμε τους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,